το 1923 δεν είχε προηγηθεί ποτέ, ούτε θα ξαναυπάρξει τέτοια ευτυχώς. Και δεν θα ξαναυπάρξει γιατί τόσα πολλά πράγματα δεν μπορούν να συμβούν για άλλη μια φορά, στατιστικώς αποκλείεται. Και τόσες αντιεξοότητες αντικειμενικές να δημιουργηθούν για μια δημοκρατία. Δεν θέλω να τα παρεμβήσω, τα ξέρετε όλοι σας. Η κορυφαία όμως αποτυχία των κυβερνήσεων αυτών των ετών ήταν ο περιβόητος νόμος ο οποίος είπε τις εκλογές του 2019 με την περιβόητη απλή αναλογική, η οποία ουσιαστικά ευνόχησε τις δημοτικές αρχές στο 67% περίπου των Δήμων της χώρας, όπου δεν μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Ωστόσο, όλες οι εμπειρίες στη ζωή είναι χρήσιμες. Και όπως έλεγε ο διακεκριμένος δημότης της πόλης, ο οποίος ευραβεύτηκε τον καιρό του Δήμου Ιρακλείου, από αυτές τις αντιξότητες αντί κανείς πιο χρήσιμα συμπεράσματα από τις νικηφόρες επιδόσεις που μπορεί να έχει κανείς που πολιτεύεται, στις οποίες επιλογεί πάντοτε. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που ελέγξαν προηγουμένως. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ τιμή μου ότι συνεπήρξαμε αυτά τα χρόνια μαζί, όποια και να ήταν η διαφορά και αντιξότητες που προέκυψαν, και ότι αν πήγαμε την πόλη μπροστά, γιατί την πήγαμε μπροστά παρά τα αυτά, έχουμε όλοι μερίδιο σε αυτή την υπόθεση που λέγεται βελτίωση των συνθηκών για όλους τους δημότες και αναβάθμιση του επίπεδου ζωής τους. Πέραν από τα περιστατικά, τα επιμέρους, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάσουν τη γενική εικόνα, ότι η πόλη προχώρησε. Λίγο η πόλη ήταν το πριν η ιστορία, από το σημείο στο οποίο βρισκόταν όταν αυτή η Δημοτική Αρχή ανέλαβε την εξουσία του 2014. Σας ευχαριστώ όλους, ανεξαιρέτως όλους, και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και προηγουμένως, θεωρώ τιμή μου ότι υπήρξαμε μαζί και προσπαθήσαμε για το καλό της χώρας τα τελευταία χρόνια. Καλή χρονιά σε όλους.